Να πάμε στη Μαρία Ρόνη, διότι Μαρία, ήταν πολύ έντονη η συζήτηση μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ. Δεν συμφωνούν όλοι με αυτήν την άρση των περιορισμών για τη χρήση των δυτικών όπλων από τους Ουκρανούς και μάλιστα σε ρωσικό έδαφος. Να μας πεις λίγο ποιες είναι οι συμμαχίες, πώς χωρίζονται οι χώρες, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η δήλωση του Βίκτορ Όρμπαν, του Πρωθυπουργού της Ουγγαρίας. Ναι, να πω πρώτα απ' όλα ότι και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ είπε ότι η αυτοάμυνα δεν είναι κλιμάκωση και μάλιστα προέτρεψε τις χώρες του ΝΑΤΟ να άρουν τους περιορισμούς που δένουν, όπως είπε, τα χέρια των Ουκρανών. Υπενθύμησε επίσης ότι η χρήση δυτικών όπλων για χτυπήματα σε ρωσικό έδαφος έχει λάβει υποστήριξη ήδη από τη Γαλλία και ότι η Βρετανία ήδη προμηθεύει πυράβλους εδώ και καιρό χωρίς κανέναν περιορισμό. Και μάλιστα δήλωσε ο Στόλτεμπεργκ ότι είναι ευτυχής διότι βλέπει, λέει, ορισμένους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας να αέρουν τους περιορισμούς για τα όπλα που προμηθεύουν στο Κίεβο. Ακούσαμε πριν και στο βίντεο, η Φιλανδία, η Σουηδία και η Νορβηγία δηλώνουν ότι συμφωνούν με αυτό. Ο Πολωνός Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι για τη χώρα του δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Η Εσθονία επίσης. Όμως αυτή είναι μια απόφαση που περνάει μια κόκκινη γραμμή για τον ΝΑΤΟ. Δηλαδή μέχρι τώρα έλεγαν ότι αυτό μπορεί να τους σύρει σε σύγκρουση με τη Ρωσία και γι' αυτό δεν συμφωνούν όλοι οι χώρες. Κάποιες χώρες είναι αντίθετες. Όπως παράδειγμα, η Ιταλία. Η Ιταλία. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ταγιάννη, είπε ότι για την Ιταλία είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθούν τα όπλα εκτός της Ουκρανίας. Είπε δεν πολεμάμε ενάντια στη Ρωσία, υπερασπιζόμαστε την Ουκρανία και αυτό δεν είναι το ίδιο. Και από την άλλη, ο Βίκτορ Όρμπαν, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, προχώρησε πολλά βήματα παραπέρα. Κατηγόρησε τους δυτικούς συμμάχους ότι θέλουν να παρασύρουν την Ουγγαρία σε ένοπλη σύγκρουση, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να συγκρίνει το ΝΑΤΟ με το Χίτλερ τις παραμονές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.